Καλωσορίσατε στο «Πείτε μου, πείτε μου, πείτε μου, πείτε μου, πείτε μου εσείς γιο». Γεια σου μαλάκα, ο εκφωνητής δεν είναι εδώ σήμερα, έχει πάει διακοπές. Πού πήγε? Στο Τουρκμενιστάν. Εσύ δεν είσαι η φωνή του Google? Ναι, φλόρε. Ποιος γράφει τις προτάσεις σου? Η μάνα σου. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας είπα να κόψετε το κεφάλι μου με edit και να κάνετε δικές σας φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη φάτσα μου. I don't know why I did that! Να ξέρετε, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω φωτογραφίες που τουλάχιστον παρουσιάζονται έστω και λίγο, γιατί είναι και η δεύτερη φορά που το κάνουμε αυτό και οι πιο πολλοί έκαναν φωτογραφίες που έδειξα στο πρώτο επεισόδιο. Προσπαθούσα να βρω διαφορετικές ιδέες. Ξεκινάμε με μένα κρατώντας την cash me outside, how about that? Έπρεπε να μας κόψεις από γύρω και να με βάλεις να στέκομαι μπροστά από ένα κρεμό. Να ο λόγος που όλοι μισούν τον Donald Trump ή τον Γιώργος Τραμπ. Λοιπόν, οι 90% ήταν unoriginal και με βάλανε ή να στέκομαι δίπλα από την Jessica Alba ή να είμαι ο Lil Wayne. So, να μια φωτογραφία που είμαι ο Lil Wayne. Now please shut the fuck up. Για τους Game of Thrones fans, δεν ταιριάζουμε. What the fuck is that? Αριάννα μου εσύ. Να ο 60χρονος Τζέι προσπαθώντας ακόμα να κάνει πείτε μου εσείς videos. Το πείτε μου εσείς 3082. Of course, περίμενα κάτι τέτοιο. Στείλαν αρκετοί εμένα στη Λίλιανα. Αγάπη μου. Και για όσους δεν το ξέρουν, με βλέπει και ο PewDiePie. Και αν αποφασίσω με την Κάτια να κάνω μωρό και βγουν τρίδημα. Κάτια, I'm extremely sorry. Αυτό δεν είναι αστείο, γιατί όντως κάπως έτσι είμαι όταν παίζω Battlegrounds. Η εκτέλεση σε αυτή τη φωτογραφία δεν είναι καλή. Απλά μου άρεσε η ιδέα που έβαλε τη φάτσα μου σαν το O στο YouTube. It's funny. No? Μ' αρέσει που αυτός έφαγε χρόνο για να με πληγώσει όσο μπορούσε. Δείτε τη μύτη μου, ας πούμε. Λιλιάνα. Και δυστυχώς μόλις κατάλαβα ότι όντως εδώ μοιάζω λίγο του Mr. Bean. Φανταστείτε ότι βρήκα και χειρότερες φωτογραφίες, αλλά σε κάποια φάση έπρεπε απλά να μαζέψω κάποιες. Φαντάσου να πας εκκλησία και να κοιτάξεις πάνω και να το δεις αυτό. Jesus. Αυτό το edit ήταν τόσο καλό που δυσκολεύτηκα να καταλάβω αν όντως ήταν το στόμα μου και τα μάτια μου. Μπατμάνα! Ο Μπατμάνας δεν είναι εδώ. Πού πήγε? Διακοπές μαζί με τον εκφωνητή. Ο Τζέι στο Life is Strange. Εάν δείτε καλά, όντως είναι η φάτσα μου. Είμαι όμορφη, Μαξ. R.I.P. στον προ-προ-παππού μου. Τι είναι αυτό? Τι, what is that? Ωραίο το meme που διάλεξες, γιατί όντως σε κάποια φάση αυτό έγινε. Αλλά όπως πάνε τα πράγματα, σε λίγο θα είναι ανάποδα. Δεν ήθελα να βάλω άλλα Lil Wayne pictures. Αλλά δείτε το μωρό. It's me. Και είναι το πιο άσχημο μωρό που έχω δει ποτέ. Ah, no, sorry. Να το πιο άσχημο μωρό που έχω δει ποτέ. Okay, so ο τύπος που του έστειλε αυτό μου λέει, αφού μας είπες να κόψουμε το κεφάλι σου, ορίστε. Oh, sorry. Αυτό δεν ήταν αστείο ή κάτι, απλά μου άρεσε. God damn. Θέλεις να πεις ότι νοιάζουμε? Και να μια φωτογραφία που δεν περίμενα. Η φάτσα μου στην όρτη. Το σκυλάκι μας, για όσους δεν ξέρουν. We called, we chained up.
Cause in vain we don't. Okay, so έκανα save αυτή τη φωτογραφία για να πω κάποιο αστείο στο πόσο άχρηστοι είμαστε οι Tottenham. Αλλά χτες νικήσαμε τη Real Madrid 3-1. So, να ο λόγος που νικήσαμε. Ακριβώς τέτοια φάτσα έκανα όταν έμαθα ότι το YouTube έγινε family friendly. Να αν ήμουν ο Godzilla και να ο λόγος που η Ελλάδα πάει κι άλλο κατά του διαόλου. Μα πότε έγινε πιο όμορφη η Κάντια? Πήγα και στο διάστημα και μέχρι και εκεί δεν ήμουν ευχαριστημένος. Θα ήμουν ωραία transsexual. Εφτύσα. Και να αν ήμουν γιαγιά! It's me! Αυτό μου άρεσε γιατί ήταν έξυπνο. Είναι αναφορά στο μια σύσκεψη βίντεο που έκανα. 4 χαρακτήρες σε ένα. Εμένα μου άρεσε! Και η τελευταία pick, η αγαπημένη μου, που δεν πήραν την φάτσα μου όπως ζήτησα, αλλά βάλανε την Jessica Alba να φοράει μπλουζάκι μου. And it looks real! Ain't that some shit! Προσπάθησα να μην βάλω edit με την Jessica Alba, αλλά αυτό γαμάει. A goddamn Alma. Okay, είτε σας άρεσε είτε δεν σας άρεσε, δεν ξανακάνω πείτε μου εσείς με τις φωτογραφίες σας. Λοιπόν, για το επόμενο επεισόδιο σας έχω κάτι ενδιαφέρον. Ξέρετε ότι στα βίντεο μου στο τέλος τις πιο πολλές φορές λέω like please γιατί με βοηθάει, subscribe αν δεν είστε subscribed, είναι το outro μου. It's my catchphrase. Θέλω πιο κάτω να γράψεις κάτι άλλο που θα μπορούσα να πω για outro στα βίντεο μου. Να θυμάστε, δεν θέλω να είναι σοβαρά, να είναι αστεία, δημιουργικά και κάτι που κολλάνε με το YouTube, με τα βίντεο μου, με μένα. Μην γράψεις κάτι εντελώς άσχετο. Στην ουσία θέλω να αντικαταστήσετε το like please γιατί με βοηθάει, subscribe αν δεν είστε subscribed και έχω το αίσθημα ότι θα είστε πολύ κακοί μαζί μου. Απλά για να ξέρετε, δεν χρειάζεται να μοιάζει με το like γιατί με βοηθάει, subscribe αν δεν είστε subscribed. Απλά γράψτε κάτι που θα μου τέριαζε να λέω στο τέλος σε κάθε βίντεο. Γράψτε το comment σου πιο κάτω στα YouTube comments και θα διαβάσω τα αγαπημένα μου στο επόμενο επεισόδιο του... Πείτε μου εσείς. Έχεις την πιο βαρετή φωνή, το ξέρεις. Σκάσε. Δηλαδή στο σεξ πώς κάνεις. Κάπως έτσι. Σαν τη μάνα σου. Ρε μαλακά, ενε βαρέθηκες να γράφεις για τη μάνα μου. Τι εννοείς ρε, δεν είμαι ο εκφωνητής. Ρε κόψε το. Ο εκφωνητής πήγε διακοπές σου λέω ρε φλόρε. Έλα πίσω. Έλα πίσω μη σε γαμίσω ρε τούτζεϊ. Αν δεν πιστεύεις ότι δεν είμαι ο εκφωνητής, πάρε τον τηλέφωνο να δεις, στο 69, 74, 83, πάρ' τα αρχιδιά μου.